Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Υπουργό Υγείας, στα ανοπλεύρη, υγειονομική σε αναστολή και πολίτες που βρίσκονταν στην είσοδο του νοσοκομείου Χανίων τη στιγμή της άφιξης του Υπουργού. Τα παιδιά σου τα Δεν έλειψαν οι χειροδικίες στην προσπάθεια των διαμαρτυρόμενων να πλησιάσουν τον Υπουργό, ενώ οι φραστικές επιθέσεις συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που ο Θάνος Πλεύρης μαζί με στελέχη της διοίκησης του νοσοκομείου μπήκαν στο αμφιθέατρο. Σε σύσκεψη παρουσία της διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ, βουλευτών, διευθυντών κλινικών και εκπροσώπων των εργαζομένων για τα ζητήματα αναβάθμισης και στελέχωσης του νοσοκομείου Χανίων, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι οι επικείμενες προσλήψεις νοσηλευτών αναμένεται να ανακουφίσουν συνολικά τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και του νοσοκομείου Χανίων. Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη των 4.000 θέσεων νοσηλευτών ήδη βρίσκεται στον ΑΣΕΠ και μέσα στις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί και αφορά στο σύνολο της κάλυψης των θέσεων που έχει ζητήσει το νοσοκομείο Χανίων. Αντίστοιχα θα βγει προκήρυξη των 700 γιατρών. Εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα σε στοχευμένες ειδικότητες. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επεξεργάζεται κίνητρα για την στοχευμένη κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού, με δεδομένο ότι οι διαγωνισμοί καταλήγουν άγονοι. Θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να καλυφθούν οι θέσεις όπου υπάρχουν κενά, ενώ παράλληλα στο νοσοκομείο Χανίων έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα ΤΕΠ, τα επίγοντα περιστατικά, θα έχουν πλήρη αναβάθμιση. Για τα κενά σε κέντρα υγείας, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι περιλαμβάνονται στη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ενώ για τα περιφερειακά και αγροτικά ιατρία που υπολειτουργούν, τόνισε ότι η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να υπάρξουν μετακινήσεις στην περίοδο του καλοκαιριού για να καλυφθούν οι ανάγκες.